Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, αρχές οικονομικής θεωρίας, είναι όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια, είναι αρχές οικονομικής θεωρίας. Λοιπόν, ισχύει αυτό, έτσι. Είναι μια αλήθεια. Τι κάνουμε, πού είμαστε, πώς διαβάζουν τα παιδιά, πώς πώς διαχειρίζονται και το χρόνο αλλά και το στρες τους, να ξεκινήσουμε έτσι δύο κουβέντες. Και τι βλέπετε τώρα τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες πριν τις πανελλαδικές, τι βλέπετε από τα παιδιά, πώς είναι η ψυχολογία τους, έτσι θα κάνουμε μια πρόλογο. Είναι γεγονός ότι τώρα αυτή η περίοδος είναι έτσι έντονα στρεσογόνος για τα παιδιά. Τώρα προσπαθούν, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να διαχειριστούν δημιουργικά το άγχος τους. Πρέπει να είναι σίγουρα ότι αυτή η δουλειά που έχουν κάνει όλο το χρόνο, να είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει χαμένη. Όσα παιδιά έχουν δουλέψει, έχουν προσπαθήσει, αυτό θα φανεί. Οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνονται περαιτέρω γι' αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να οργανώσουν τώρα, στον τελευταίο μήνα αυτό που μένει, το διάβασμά τους, να κάνουν μια πάρα πολύ καλή επανάληψη, να περάσουν τη θεωρία από όλα τα κεφάλαια, να ξαναδούνε όλες τις αντιπροσωπευτικές ασκήσεις κάθε κεφαλαίου και να είναι σίγουρα τα παιδιά ότι εάν κάνουν αυτό που χρειάζεται, αν κάνουν ένα καλό και μεθοδικό διάβασμα τώρα στο τέλος, όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο διατάφτα. Πώς διαβάζουμε, πολύ καλά τη θεωρία και εδώ, καταλαβαίνω, η θεωρία είναι το α και το ω. Βεβαίως. Και ασκήσεις πρακτική. Αυτά τα δύο, αν έχω καταλάβει σωστά, και από τη φυσική. Ακριβώς, ακριβώς. Το μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας είναι ένα μάθημα το οποίο έχει τόσο θεωρία, τόσο και ασκήσεις. Ο τρόπος που εξετάζεται είναι τα δύο πρώτα θέματα, είναι θέματα θεωρίας. Και τα άλλα δύο θέματα είναι θέματα ασκήσεων. Στο πρώτο θέμα, στο οποίο εξετάζεται η κριτική ικανότητα των παιδιών και κατά πόσον έχουν κατανοήσει σε βάθος τη θεωρία, είναι ερωτήσεις σωστού, λάθος και πολλαπλής επιλογής. Και το δεύτερο θέμα είναι ανάπτυξης, είναι ερωτήσεις ανάπτυξης. Το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τη θεωρία από όλα τα κεφάλαια. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να παραλείψουν τίποτα. Πρέπει να κατέχουν πολύ καλά όλη την ύλη και μάλιστα τώρα που είμαστε στη φάση της επανάληψης, θα πρέπει τα παιδιά, εκτός από το βασικό κομμάτι της θεωρίας που ούτως ή άλλως το κατέχουν γιατί έχουν εξασκηθεί σε αυτό όλη τη χρονιά, τώρα είναι σημαντικό να εστιάσουν και σε λεπτομέρειες. Ναι. Το κάνουμε βέβαια αυτό και μέσα στη χρονιά, αλλά είναι καλό τώρα να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη θεωρία όσο γίνεται, ας πούμε, πιο κοντά στο σχολικό βιβλίο. Αν έχουμε δηλαδή κενά, όποια κενά μπορεί, γιατί το κάθε παιδί ξέρει ποιο μάθημα κατέχει πολύ και δεν έχει κενά και ποιο, έτσι, οπότε να δώσουν έμφαση στα κενά, αυτά που ενδεχομένως μπορεί να έχουν, και εσείς τα εντοπίζετε, νομίζω, στο φροντιστήριο, και μπορείτε να πείτε στο κάθε παιδί ατομικά αυτό, δες το παραπέρα, διάβασε το πιο πολύ, έτσι γίνονται και αυτά. Και μέσα από τα διαγωνίσματα που γράφαν τα παιδιά μέσα στη χρονιά, γιατί τώρα μένει είναι τα διαγωνίσματα της τελικής προσομοίωσης, τα οποία είναι τύπου πανελλαδικών, δηλαδή θα πρέπει να γράψουν σε όλη την έκταση της ύλης, αλλά μέσα και από τα διαγωνίσματα που κάνουμε μέσα στη χρονιά, βλέπουμε, ο στόχος είναι αυτός, να δούμε πού είναι η αδυναμία του κάθε παιδιού και να εστιάσουμε εκεί που ίσως κάτι δεν έχει καταλάβει καλά, έχει γίνει κάποια παρανόηση, δεν το κατέχει καλά, οπότε να καλύψουμε τα κενά. Τώρα βέβαια στη φάση της επανάληψης, επίσης και μέσα από την τελική προσομοίωση βλέπουμε ενδεχομένως που υπάρχουν αδυναμίες, οπότε να μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτός είναι και ο στόχος, να δούμε αν υπάρχει κάτι που το παιδί δεν έχει καταλάβει και να εστιάσουμε εκεί. Μάλιστα.
Ωραία, αυτό γίνεται. Δύο κουβέντες τώρα για τις μανούλες. Οι μανούλες είναι πιο έτσι. Ναι. Τι κάνουμε εδώ τώρα οι μανούλες, πώς το διαχειριζόμαστε εμείς κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το παιδί να έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και να λειτουργεί το περιβάλλον τώρα, ειδικά σε αυτή την περίοδο, να λειτουργεί έτσι ώστε το παιδί να αποφορτίζεται. Mm-hmm. Γιατί ειδικά για όλα τα παιδιά που έχουν θέσει στόχους και υψηλούς στόχους, τώρα αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ άγχος. Θα πρέπει οι μητέρες αλλά και γενικά οι γονείς να λειτουργούν έτσι υποστηρικτικά, mm-hmm. Να ενθαρρύνουν τα παιδιά, να τα βοηθούν και, δηλαδή, και ψυχολογικά, όχι, θα να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να διαχειριστούν το άγχος τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και τους γονείς είναι μια δύσκολη περίοδος. Ναι, και δεν ξέρουν και πολύ πώς να το διαχειριστούν, έτσι. Δεν ξέρουν, λέω, ναι, και πολύ. Θα πρέπει όμως να το διαχειριστούν, ναι. Δηλαδή αυτό το άγχος να μην το αφήνουν να περάσει στα παιδιά, mm-hmm. και όχι μόνο να μην το αφήνουν να περάσει, αλλά να προσπαθήσουν να τα χαλαρώσουν κιόλα. Mm-hmm, mm-hmm. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, διότι είναι και στην εφηβεία. Οπότε και οι ορμόνες τους τρελαίνονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε να είναι πιο διαλλακτικοί οι γονείς, πιο υποστηρικτικοί, χωρίς να χωρίς στρεσάρουν. Χωρίς πολλές παρεμβάσεις. Το παιδί ξέρει τι πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τι είναι το ενδεδειγμένο, τι θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Να τα προτρέπουν όταν βλέπουν ότι είναι έτσι πάρα πολύ πιεσμένα και κουρασμένα, να κάνουν έτσι μια μικρή βόλτα, mm-hmm. κάτι που να τα αποφορτήσει, να τα χαλαρώσει, γιατί και αυτή η υπερπροσπάθεια δεν είναι πάντα καλή. Δηλαδή μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν διαβάζουμε 1-2 ώρες, καλό είναι να κάνουμε έτσι ένα ολιγόληπτο διάλειμμα. Mm-hmm. Το ιδανικό, ας πούμε, είναι στη 1 ώρα, ας πούμε, ένα δεκαλεπτάκι. Έτσι για να ξεκουραστούμε ενδείκνυται. Όταν είναι πολύ κουρασμένα ή όταν είναι πολύ φορτισμένα, θα πρέπει να βγαίνει λιγάκι έξω για να χαλαρώνει, να ηρεμεί και το μυαλό, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή την πληροφορία. Mm-hmm. Θέλει μια ξεκούραση, μια τέλος πάντων. Βέβαια, βέβαια. Θέλει έτσι ένα. Επανεκκίνηση που λέμε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, χαλάρωση για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τα μέγιστα. Ωραία. Τώρα, ρωτάμε εμείς, εσείς βέβαια, άμα θέλετε, μας απαντάτε. Τα σως, μας λένε εδώ και οι γονείς και παιδιά που κουβεντιάζουμε έτσι. Τα σως, ποια είναι τα σως? Κοιτάξτε, που να δώσουν. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να πείτε αυτό θα μπει ή όχι μπορεί. Ναι, είναι δύσκολο. Με την έννοια ότι εμάς ο στόχος μας δεν είναι να πούμε, να εστιάσουμε σε κάποια κεφάλαια συγκεκριμένα. Το θέμα είναι ότι το παιδί θα πρέπει να τα έχει διαβάσει τόσο καλά όλα, γιατί τα τελευταία χρόνια η τάση και στο μάθημα αρχές οικονομικές θεωρίας είναι ότι μπαίνουν θέματα από όλη την ύλη. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπει θέμα άσκησης, θα εξεταστεί με κάποιο τρόπο, είτε σαν πολλαπλής επιλογής, είτε σαν ανάπτυξης. Οπότε, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να μπούμε στη διαδικασία των SOS, ας mm-hmm. πούμε, mm-hmm. με την έννοια ότι η τάση των τελευταίων χρόνων είναι συνδυαστικά θέματα, δηλαδή και στις ασκήσεις δέλτα θέμα, συνδυαστικά θέματα, mm-hmm. από όλα τα κεφάλαια, και αν κάτι δεν εξεταστεί σε άσκηση, εξετάζεται σε θεωρία. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, ότι δεν μπορείτε να πείτε. Είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην αφήνουμε κάτι στην τύχη. Άρα όταν είμαστε καλά διαβασμένοι, τα κατέχουμε όλα καλά, δεν μας καθορίζει κάπως η τύχη. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Έτσι. Η τύχη μπορεί να είναι σε αυτό που ίσως να έχω διαβάσει πάρα πολύ. Άντε αυτό, ας πούμε, μπορεί να συμβάλλει.
Η τύχη, να είμαι τυχερός και να... Η τύχη, ας πούμε, να είναι κάτι που το κατέχω πάρα πολύ καλά και δεν έχω καμία ασφάλεια. Αυτό ίσως περισσότερο. Ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, οργάνωση, λοιπόν, οργάνωση του διαβάσματος, αυτό έχω καταλάβει ότι είναι το α και το ω. Ό,τι έχουμε κάνει τώρα όλη αυτή τη χρονιά, αν δεν είχαμε αφήσει πολλά κενά, εάν μας κάνει να είμαστε πιο, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και να πάμε στις πανελλαδικές να γράψουμε εκείνη τη μέρα. Σίγουρα υπάρχει άγχος. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι δημιουργικό, έτσι, χωρίς ανασφάλεια. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι και το μήνυμα προς τους γονείς και στα παιδιά που θα πάνε να δώσουν πανελλαδικές. Πάω με αυτοπεποίθηση να γράψω. Έτσι. Διαχειρίζομαι αυτό το στρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι αυτό που φέρνει και το καλό αποτέλεσμα, γιατί όταν είμαστε ήρεμοι μπορούμε να αποδώσουμε και το μέγιστο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρη για τις αρχές οικονομικής θεωρίας, πολύ καλά τη θεωρία και πρακτική στις ασκήσεις, το μήνυμα του σημερινού μαθήματος. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Και να καλημέρα στο φροντιστήριο που καμισάς σε όλα τα και τα κορίτσια και τα γόρια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν με τις...